Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για Binance NFTs. Θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε NFTs από το μηδέν, να τα ανεβάσουμε στην Binance, να τα πουλήσουμε στην Binance, να κάνουμε listing στο marketplace και να πουλήσουμε τα NFTs μας, είτε ένα-δύο που μπορεί να έχει κάποιος, είτε και ολόκληρες συλλογές από NFTs, πώς μπορούμε να κάνουμε μεταφορά, να κάνουμε withdraw το NFT από εδώ, να το πάμε στο Meta μας λογαριασμό μας, στο OpenSea ή σε κάποιο άλλο marketplace που μπορεί να θέλει κάποιος να το πουλήσει. Όλα τα βήματα θα δούμε και πώς μπορείτε να βρείτε και ευκαιρίες μέσα από το Binance NFT Marketplace και με τι κριτήρια θα πρέπει να κοιτάξετε. Και οτιδήποτε άλλο σημαντικό, διότι η Binance είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι η Amazon των crypto και είναι τεράστια ευκαιρία το να έχει κάποιος τα NFTs και να, είτε να ψάχνει NFTs μέσα από αυτό, να ψάχνει ευκαιρίες, αλλά είτε και να κάνει trade τα NFTs του, να κάνει listed τα NFTs του στην Binance. Οπότε σήμερα θα καλύψω αυτό το κομμάτι. Περιμέναμε έτσι κι αλλιώς ένα χρόνο και για αυτό το κομμάτι που περισσότερος κόσμος μου το ζήτα και να κάνω βίντεο, αλλά έλεγα ρε παιδιά, είχαμε το Future Market τότε και δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε κατευθείαν στην Binance, γιατί είχε ξεκινήσει μόνο με επώνυμους καλλιτέχνες κτλ. Να μπορούν να ανεβάσουν NFTs, έπρεπε κάποιος να κάνει αίτηση και μετά να λάβει έγκριση και μετά να ανεβάσει NFTs. Οπότε αυτό τώρα δεν ισχύει πλέον. Όπως βλέπετε εδώ, είναι σχετικά καινούριο αυτό στην Binance. Να μπορεί οποιοδήποτε, έχοντας απλώς ένα λογαριασμό στην Binance, να ανεβάσει τα NFTs του και να εκμεταλλευτεί όλο το marketplace και όλη την τεχνολογία της Binance όσον αφορά τα NFTs. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο εκτιμάται πάντα, διότι βοηθάει και στον αλγόριθμο του YouTube. Εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας όπως καλή ώρα αυτό το βίντεο για τα NFTs. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα socials όπως Twitter, Instagram, Telegram channel. Μόνο προσοχή με τους πρέσβικους λογαριασμούς please που φτιάχνουν με το όνομά μου και φωτογραφίες μου και στέλνουν μηνύματα με διάφορες υποσχέσεις στην προσπάθεια να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα. Ποτέ και για κανένα λόγο μη στείλετε χρήματα ή κρυπτονομίσματα σε κάποιον τύπο που σας στέλνει διάφορα μηνύματα Facebook, Instagram, είτε έχει το όνομά μου είτε το όνομα κάποιου άλλου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την Binance. Πρωτού ξεκινήσει κάποιος θα πρέπει να έχει για NFTs εννοώ, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον λογαριασμό στην Binance. Οι περισσότεροι ξέρω ότι έχετε ήδη. Αν δεν έχετε λογαριασμό, έχετε το link κάτω στην περιγραφή να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην Binance και να ξεκινήσετε όλη τη διαδικασία. Πρέπει να περάσετε και από το KYC, Know Your Customer, να ανεβάσετε μια ταυτότητα, ένα λογαριασμό διεύθυνσης, να πιστοποιηθείτε στην Binance και μετά μπορείτε να κάνετε όλη την διαδικασία. Προτείνω να το κάνετε από τον υπολογιστή γιατί είναι πιο εύκολο, το ελέγχετε και καλύτερα, βλέπετε και καλύτερα όλη την εικόνα και όλη τη διαδικασία. Και η επιλογή λοιπόν όπως βλέπετε είναι εδώ πάνω, πατώντας σε αυτό σας φαίνει στο NFT Marketplace εδώ πέρα, όπου εδώ έχει τώρα διάφορες επιλογές. Εδώ μπορεί να βρει κάποιος και διάσημα NFT collections, κάθε είδους που μπορεί να φανταστεί κάποιος που υπάρχουν εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν έχει κάποιους και διάφορες ευκαιρίες. Το marketplace να κοιτάξει, υπάρχουν κάποιες φορές τα mystery boxes που μπορεί να συμμετέχει κάποιος, αλλά είναι περισσότερο για να προσελκύσουν πελάτες μέσα σε αυτό, οπότε δεν είναι και τόσο ευκαιρίες με τα mystery boxes. Εδώ πέρα υπάρχουν επιλογές με NFTs, με παιχνίδια, με διάσημους, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όπως το κάθε, όπως και στα κρυπτονομίσματα που λέμε ότι πρέπει να κάνει κάποιος μελέτη και να καταλάβει τι είναι πίσω από αυτό και πώς θα παρεξία, έτσι και στα NFTs θα πρέπει πρώτα να μελετήσετε από ποιο collection και γιατί αυτό μπορεί να πάρει αξία και μετά να αγοράσετε και όχι απλά να ενθουσιαστείτε από ένα design και να αγοράσετε κάποιο NFT. Άμα σας αρέσει, ok, μπορείτε να το έχετε για πάρτι σας και να το εκτυπώσετε κιόλας ή να το έχετε digital στο χώρο σας, είναι άλλο αυτό. Αλλά για να, από θέμα επένδυσης, για να περιμένετε, ας πούμε, μια σημαντική απόδοση στην αξία του σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να κάνετε μελέτη του κάθε NFT project collection, του κάθε NFT ξεχωριστά για να δείτε τις προοπτικές του και όχι να παρασυρθείτε από διάφορα promotions ή απλά από design ή διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να, ας πούμε, να σκέφτεται κάποιος. Επίσης έχω κάνει ένα βίντεο εδώ πέρα που λέω NFTs, ευκαιρίες και παγίδες, για δωρεάν NFTs κτλ. Οπότε δείτε και αυτό εδώ όσοι δεν το έχετε δει για να έχετε σφαιρική κατανόηση προτού εκμεταλλευτείτε ειδικά την αγορά εδώ πέρα της Binance. Και όπως είχα πει στο βίντεο εδώ πέρα μπορείτε να αποκτήσετε και δωρεάν NFTs με διάφορους τρόπους. Και αυτά θα μπορούσατε μετά στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στην Binance, να τα κάνετε deposit στην Binance πριν δημιουργήσουμε κάποιο NFT, γιατί πρέπει να το κάνουμε minted. Δηλαδή, να έχουμε κάποιο αρχείο στον υπολογιστή μας, είτε είναι εικόνα, είτε είναι GIF, είτε βίντεο, σύντομο βίντεο ή κάτι που θέλουμε να το ανεβάσουμε σαν NFT, σαν ψηφιακή τέχνη. Θα πρέπει πρώτα να κάνουμε το εξής. Θα πρέπει να έχουμε few followers, που σημαίνει ότι δύο άτομα που έχουν λογαριασμό στην Binance να μας ακολουθήσουν, δύο followers χρειάζεται μόνο για να ενεργοποιήσει κάποιος αυτή τη δυνατότητα να ανεβάσει NFTs στην πλατφόρμα του. Και έχω ανεβάσει δύο NFTs εδώ πέρα, το ένα είναι από Mystery Box και το άλλο είναι απλά ανέβασα εγώ, λοιπόν ήταν ένα design που είχε φτιάξει υπαλληλός μου και απλά το ανεβάσαμε για την διαδικασία, αυτό εδώ που είδατε. Και αυτό το Mystery Box τέλος πάντων που το είχα πάρει εκεί που παίζαμε για το ένα Bitcoin με την Binance. Και πρέπει να έχει λοιπόν κάποιος
δύο followers για να ενεργοποιήσετε, θα σας βγάλει και σαν ειδοποίηση και μετά στη συνέχεια απλά πάτε πάνω στην επιλογή που λέει Create. Και εδώ ανεβάζουμε τα NFTs, κάνουμε upload, θα ανεβάσω ένα τώρα για το σκοπό του βίντεο και ανέβασα την εικόνα, κάτι παρόμοιο με αυτό που έχω και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα τώρα στο επόμενο βάζουμε την ονομασία. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε λέξεις που να σχετίζονται με το NFT και που θα μπορούσε να ψάξει κάποιος. Τώρα είναι κάτι μοναδικό, ok, αλλά είναι καλό να περιγράψει κάποιος το NFT με λέξεις που θα έψαχνε και κάποιος στο marketplace της Binance για να εμφανιστεί και το NFT μας στην αναζήτηση. Γιατί υπάρχει και το search όπου κάποιος γράφει με συγκεκριμένες ονομασίες και μπορεί να βγάλει κάποιο NFT. Έτσι. Και ειδικά αν έχει κάποιος κάποιο διάσημο NFT, οπότε βάζει το όνομα του NFT αυτού. Για την ώρα εγώ απλώς θα βάλω Γιάννης Ανδρέου Bitcoin και θα το κρατήσω απλό για το σκοπό του βίντεο για να μην επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό και στη συνέχεια και στην περιγραφή μετράει η περιγραφή του NFT για να καταλάβει κάποιος με το τι έχει να κάνει και γιατί αυτό έχει αξία. Έτσι. Και στη συνέχεια έχετε δύο δίκτυα εδώ πέρα να επιλέξετε πάνω σε τι θέλετε να ανεβάσετε το NFT σας. Binance Smart Chain ή Ethereum. Τώρα που κάνω το βίντεο ακόμα δεν έχει γίνει το merge του Ethereum, οπότε τα fees είναι υψηλότερα. Αργότερα, όταν γίνει το merge του Ethereum, μπορεί να είναι και ίσια με την Binance, αλλά θα δούμε μόλις γίνει αυτό. Γιατί τώρα θα επιλέξω απλώς Binance Smart Chain. Και εδώ θα πρέπει να επιλέξω και Collection. Πριν ανεβάσετε το πρώτο σας NFT, θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε ένα Collection. Οπότε είναι πολύ απλό. Δημιουργείτε μια συλλογή, βάζετε μια ονομασία και μετά στη συνέχεια το επιλέγετε. Επιλέγετε και κατηγορίες εδώ πέρα, properties αν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να αφήσετε και έτσι και μετά royalty fees, δηλαδή επιλέγετε πόσο τις εκατό θέλετε να πάρετε παθητικό εισόδημα από το resale, δηλαδή όταν κάποιος το πουλήσει αυτό το NFT, το αγοράζει από εσάς και το πουλήσει, εσείς συνεχίζετε να παίρνετε χρήματα. Και εδώ πέρα μπορείτε να καθορίσετε εσείς ένα ποσό ό,τι θέλετε. Συνήθως βάζουν 5, 10, 15%. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε εσείς. Εγώ απλώς έβαλα ένα 10%. Και στη συνέχεια πατάμε Create. Και είναι έτοιμο, είναι listed. Τόσο απλή είναι η διαδικασία να ανεβάσει κάποιος. Μετά από αυτό όμως χρειάζεται να γίνει listed. Δηλαδή τώρα έχει ανέβει στο λογαριασμό μου, στο λογαριασμό μου στην Binance, αλλά δεν το βλέπει κάποιος εκτός και αν πάει στο προφίλ μου, στο προσωπικό μου προφίλ θα το δει σαν NFT, αλλά δεν μπορεί και να το αγοράσει. Έτσι. Απλά μπορεί να το δει κάποιος τι NFTs έχω μέχρι στιγμής. Τώρα για να το αγοράσει κάποιος θα πρέπει να το κάνω listed, θα πρέπει να το ανεβάσω στην Binance. Οπότε τι κάνουμε, πάμε σε αυτό το σημείο, πατάμε listed, εδώ βάζουμε μια τιμή που θα βάλω 0,5 Binance Coin και στη συνέχεια royalty fees, ok, αυτό θα είναι το royalty αν αυτό επαναπολυθεί, αν το αγοράσει κάποιος, μπορείτε να το αγοράσετε ελεύθερα, νιώστε ελεύθερα να το αγοράσετε. Listed immediately after review, expiration date, λέει και πόσο θα είναι, ότι θα είναι no less than 12 hours, ok. Δεν μπορεί να είναι αυτό μεταξύ 12 ώρων και 7 ημερών και μπορεί να το ξαναανεβάσει κάποιος ή μπορεί να κάνει κάποιος εδώ πέρα πότε να λήξει, μπορεί να το βάλει κάποιος εδώ πέρα μια ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να το βάλει πάνω από 7 ημέρες. Και στη συνέχεια πατάμε Submit. Μας λέει εδώ πέρα τη τιμή, price 0,5 και πόσο είναι η αξία του αυτή τη στιγμή, οπότε κάποιος μπορεί να επεξεργαστεί, να δει και την αξία του, να υπολογίσει πόσο είναι η αξία σε Binance Coin, γιατί θα λάβει την πληρωμή σε Binance Coin, οπότε μπορεί κάποιος να το κοιτάξει αυτό. Εγώ απλώς θα το βάζω έτσι τώρα, δεν θα κάνω κάποια αλλαγή. Και στη συνέχεια αυτό είναι έτοιμο. Έγινε το listing του προϊόντος. Μπορείτε να πάρετε και το link να το κοινοποιήσετε και στα social media άμα θέλει κάποιος να κάνει πρόθεση του συγκεκριμένου του NFT που ανέβασε. Εδώ έχει και λεπτομέρειες για την πώληση κτλ. Οπότε είναι καλό κάποιος να τις διαβάσει, να κατανοήσει περισσότερο αυτό που κάνει. Και είναι submitted για review. Θα πρέπει να λάβει έγκριση από την Binance ότι είναι OK. Γιατί φανταστείτε τώρα να ανεβάσει κάποιος ό,τι να είναι και να είναι για NFT, οπότε θα πρέπει κάποιος να το εγκρίνει αυτό. Και μόλις πάρει το OK θα εμφανιστεί μετά στη συνέχεια στην Binance και μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Αυτή είναι η διαδικασία. Μετά, όταν κάποιος θέλει για παράδειγμα να πάρει το NFT του και να το πάει στο MetaMask, να το πάει στο... γιατί μπορεί κάποιος να το ανεβάσει εδώ, μετά στη συνέχεια θέλει να το πουλήσει κάπου ή να το μεταφέρει κάπου. Να το πάει ας πούμε στο OpenSea ή σε κάποιο άλλο marketplace ή να φέρουμε κάποιο NFT στο marketplace της Binance. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πέρα στο λογαριασμό μας, πάμε στο profile και εδώ βλέπουμε όλες τις συλλογές και τα NFTs που έχουμε. Έχουμε το δικό μας το λογαριασμό, τις συλλογές πρώτα, ανοίγουμε τις συλλογές και βλέπουμε τα NFTs. Θα πάω τώρα σε αυτό εδώ πέρα που δεν το έχω κάνει listed
και έχω την επιλογή να κάνω withdraw, δηλαδή να το μεταφέρω από εδώ να το πάω κάπου αλλού. Και τι πρέπει να κάνω εδώ? Θα πρέπει να βάλω ένα Binance Smart Chain address για να το μεταφέρω. Οπότε τι κάνουμε εδώ? Επιλέγω Binance Smart Chain ή Ethereum. Μπορώ να επιλέξω και Ethereum, απλώς έχω επιλέξει ήδη αυτό. Το έχω ανεβάσει ήδη. Και τώρα συνδέουμε το MetaMask για να το κάνω αυτό και να το μεταφέρω. Εδώ λέει επόμενο, μου δείχνει εδώ πέρα τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες, σύνδεση. Και μπορώ τώρα πατώντας υπογραφή, μπορεί να φύγει αυτό από την Binance και να πάει στο MetaMask λογαριασμό μου και να αποθηκευτεί. Για το MetaMask έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο τι γίνεται. Με προσοχή χρησιμοποιήστε το και με διάφορους λογαριασμούς όπως σας έχω δώσει τις οδηγίες στο βίντεο που λέω, μην χρησιμοποιήσει το MetaMask εκτός κι αν. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, είναι η καλύτερη βασικά που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στιγμή για τα NFT, σας και όχι μόνο, και τα κρυπτονομίσματα. Τώρα κάνω ακύρωση γιατί δεν θέλω να το μεταφέρω, δεν έχει νόημα. Anyway, οπότε αυτή είναι η διαδικασία για να μεταφέρετε από Binance κάπου αλλού, αλλά και στη συνέχεια για να φέρετε κάποιον NFT στο λογαριασμό σας εδώ, δηλαδή στην Binance, πάτε εδώ που λέει Deposit, πρέπει να πάτε σε αυτό το σημείο και εδώ επιλέγετε ποιο network. Θα πρότεινα Binance Smart Chain απλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνδέσετε με κάποιο MetaMask Wallet και να μεταφέρετε σε αυτό εδώ επίσης. Και σας δίνει την επιλογή να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να μεταφέρετε το NFT σας εδώ πέρα. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία, με το που γίνει η μεταφορά θα εμφανιστεί μετά στη συνέχεια στα assets σας μέσα στο λογαριασμό σας σε αυτό εδώ το σημείο. Πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να επιλέξετε και σε ποια συλλογή να πάει, διότι έχει όπως βλέπετε εδώ πέρα deposit, όταν ανοίγω την συλλογή, έχει και εδώ να πάει γενικώς χωρίς να είναι σε κάποια συλλογή ή μπορεί να επιλέξω την άλλη συλλογή και να μεταφέρω να έρθει σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η διαδικασία. Εδώ τώρα έχει διάφορα άλλα πράγματα. Favor, να το προσθέσει κάποιος στα favorites, να δει τα offers που λαμβάνει κάποιος για τα NFTs του, γιατί μπορεί να λάβει και offers. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται marketing, πρόθεση και διάφορα άλλα πράγματα για να το προωθήσει κάποιος και γνωστοποιήσει για να το αγοράσει και κάποιος. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει τα NFTs του, έτσι. Τώρα το κομμάτι της πώλησης είναι άλλο πράγμα το οποίο χρειάζεται να το καλύψουμε σε άλλο βίντεο. Πει κάποια πράγματα σε προηγούμενα βίντεο, αλλά ένα ξεχωριστό κομμάτι. Σήμερα ήθελα απλώς να καλύψω την τεχνική διαδικασία και την ευκαιρία και να παρουσιάσω και τα Binance NFTs ότι είναι πλέον διαθέσιμο για όλους, για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν άμεσα, ανεβάζοντας τα NFTs, μεταφέροντας κτλ. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ένα like εκτιμάτε, εγγραφή στο κανάλι σου δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media. Εδώ έχω φτιάξει και ένα playlist με tutorials από την Binance για άλλες λεπτομέρειες που μπορεί να χρειάζεται κάποιος. Απλά το λέω και το υπενθυμίζω για όσους θέλουν διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες για την Binance. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.